Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατέ, το εξιστορώντας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καλλιτεχνικό αφιέρωμα. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Υγεία και το 2024 να φέρει μόνο χαρές σε σύγκριση με το 2023 που έφυγε. Τα καλλιτεχνικά αφιερώματα λοιπόν είναι από τα αγαπημένα σας θέματα στο κανάλι μας στο YouTube. Ασχοληθήκαμε με τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη, τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Καζατζή του Ισραήλ Ζόχαρ Άγκροφ και εσείως τον Ανδρέα Ζακυνθινάκη και τον Γιώργο Λάφκα. Τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε μια μεγάλη φωνή της Βορείου Ελλάδος, η οποία μεγαλούργησε τη δεκαετία του 60 και του 70, έβγαλε πάρα πολλές επιτυχίες, βαφτίστηκε από αρκετούς ως ένας νέος Καζατζής ή Αγγελόπουλος, έκανε παρέα και με τον τελευταίο, και έμεινε γνωστός με πάρα πολλά τραγούδια τα οποία επανεκτέλεσε και είπε βέβαια πολύ καλύτερα τη δεύτερη φορά από την πρώτη φορά. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από την Πεντάπολη Σερών δεκαετία του 60, έγραψε τον ύμνο του Πανσεραϊκού. Έβγαλε πάρα πολλά τραγούδια, γραμμοφώνησε μεγάλες επιτυχίες, συνεργάστηκε με Χρήστο Νικολόπουλο, Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και πάρα πολλούς μεγάλους συνθέτες εκείνης εποχής. Ποιος είναι ο Πάνος Ιωαννίδης? Χάρε αν ήσουν άνθρωπος, θα σε πιανά στα χέρια, θα σου βάζα στο στήθος δυο κοφτερά μαχαίρια. Θα σου βάζα στο στήθος δυο κοφτερά μαχαίρια. Να πάψεις να ματώνεις του κόσμου τις ψυχές, να μην ξαναπληγώσουνε τα βόλια σου καρδιές. Χάρε αν ήσουν άνθρωπος, δεν θα τη γλίτωνες. Ο Αθανάσιος Σάκης Ιωαννίδης, του Νίκου Ιωαννίδη και της Μαρίκας Πάπα Μιχαήλ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην Πεντάπολη Σερών. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1943, Θανάση τον βάφτισε ο παπάς του χωριού, αλλά στην κοινότητα πήγε να τον δηλώσει ο παππούς του Παναγιώτης. Έτσι, ο γραμματέας, βλέποντας τον παππού του παιδιού, δεν θεώρησε απαραίτητο να διευκρινίσει το όνομα, γιατί τι άλλο όνομα να του έβαζαν του παιδιού πέρα από εκείνο του παππού του. Έτσι τον έγραψε Παναγιώτη Ιωαννίδη. Όμως οι φίλοι του και οι συγγενείς που τον γνώριζαν τον φώναζαν Σάκη, και ο κόσμος τον φώναζε Πάνο. Στην Πεντάπολη Σερών όμως, όπως και στα γύρω χωριά, είναι πάρα πολύ παλιά και μεγάλα σόγια. Με το ίδιο επίθετο υπάρχουν 5 και 6 οικογένειες και μερικοί έχουν και το ίδιο όνομα. Γι' αυτό συνηθιζόταν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα ως καλύτερη και πιο σίγουρη ταυτοπροσωπεία, ακόμα και από την αστυνομική ταυτότητα, να αποτελεί το παραόνομα ή το προσωπικό παρατσούκλι του καθενός. Έτσι, αντί να λένε Σάκη ή Πάνο Ιωαννίδη ή Πιανού Τίνος εσύ παιδί μου ή από πού είσαι, του έλεγαν Καπαχή και έτσι αμέσως καταλάβαιναν. Μέχρι τα 19 του χρόνια ζούσε εδώ στην Πεντάπολη. Πήγαινε στο σχολείο και βοηθούσε τους γονείς του στα καπνά. Ήταν όμως λίγο αδύναμος σωματικά και εξαιτίας κάποιου δερματικού προβλήματος δεν έπρεπε να ασχοληθεί με τη γεωργία και τις βαριές γενικότερα δουλειές. Πολύ δύσκολα τα χρόνια για όλους εκείνη την εποχή. Άνοιξε τότε ένα μικρό ψιλικατζίδικο και βοηθούσε όσο μπορούσε την οικογένειά του. Η μεγάλη του αγάπη όμως, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, ήταν το τραγούδι και η μουσική. Όπου και όποτε βρισκόταν έξω, στο χωράφι, στο σπίτι, με φίλους, παρέα ή μόνος, πάντα τραγούδαγε και έβαζε μουσική με το στόμα. Όλοι τον άκουγαν όταν τραγουδούσε. Έμαθε μόνος του και ακορντεόν για να συνοδεύει πολλές φορές τα τραγούδια του. Λάτρευε και τραγούδαγε το Στέλιο Καρατζίδη και έλεγε στους φίλους του πολλές φορές ότι εγώ θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Έτσι και έγινε. Το 1963, σε ηλικία 19 ετών και αντιλαμβανόμενος ότι αυτό που τον εκφράζει ως οτιδήποτε άλλο είναι το τραγούδι, έφυγε για την Αθήνα. Εκεί βρίσκεται και συγκατοικεί με συγχωριανούς και φίλους του που και αυτοί αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Με το συγχωριανό του και γείτονα Τάκη Βουλγαρίδη και το μεγάλο συνθέτη Σταύρο ή Κώστα Κάξο από τη Δάφνη Νιγρήτας και αργότερα με το Βαγγέλη Φυλακτό. Όλη μέρα δούλευε σε οικοδομές, τραγουδώντας αλλά και μετά τη δουλειά έγραφαν τραγούδια και μουσική. Με παρακίνηση των φίλων του πήγε για ένα διάστημα στο οδείο, αλλά λόγω του προβλήματός του δεν ήταν κατάλληλος για μπουζούκι ή κιθάρα και πήρε μερικά μαθήματα φωνητικής. Τότε άρχισε να ασχολείται περισσότερο με το τραγούδι και τη μουσική. Όπου και να πήγαιναν παρέα, ο Πάνος τραγουδούσε, ο Τάκης έπαιζε κιθάρα και ο Κάξος μπουζούκι. Είχε όμως και το ταλέντο να συνθέτει και μουσική. Έτσι, το 1964-65 δημιουργήθηκε το πρώτο τραγούδι τους που έγινε μεγάλη επιτυχία για τη δεκαετία του 60. Μόνος μου περιπλανιέμαι. Σε στίχους Τάκη Βουλγαρίδη, μουσική Κώστα Κάξου και στο τραγούδι ο Πάνος Ιωαννίδης. Μαύρη έχει γίνει, μαύρη έχει γίνει η φτώχη καρδιά μου που μου έχεις φύγει.
σαν τυράννε με παντός δεν πονώ. Αγιά το δικό μας, αυτό χωρισμό. Ξαναγυρίσε κοντά μου, κούκλα μου γλυκιά. Μ' έχει φάει το μαράζι και η μοναξιά. Πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει και μεγάλο παρασκήνιο. Ο Πάνος δανείστηκε τότε 5.000 δραχμές και το ηχογράφησαν στη δισκογραφική εταιρεία Apollon, παίρνοντας 500 δισκάκια 45 στροφών, τα οποία έπρεπε να πουλήσουν για να βγάλουν τα έξοδα. Μετά τη δουλειά, έπαιρναν τους δρόμους στην Αθήνα και πούλαγαν για 20 δραχμές το κάθε δισκάκι. Σε καφενεία, σε ταβέρνες και μαγαζιά, όπου υπήρχε ηλεκτρόφωνο ή pick-up. Σε μια ταβέρνα που σύχναζαν, ο ταβερνιάρης το έβαλε στο ηλεκτρόφωνο. Αυτό ήταν. Σε λίγες μέρες, παίρνοντας όλη μέρα το μόνος μου περιπλανιέ με μόνος μου γυρνό, έγινε τεράστια επιτυχία σε όλη την Αθήνα και σιγά σιγά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην ίδια ταβέρνα σύχναζε και ο γνωστός πλέον Περπινιάδης, ο οποίος μόλις το άκουσε, ενδιαφέρθηκε και το τραγούδισε. Λίγο αργότερα το τραγούδισαν οι Νίκος Ξανθόπουλος, Μαρία Ρούση και πιο μετά ο Γιώργος Γερολυμάτος. Ξαφνικά όλη η Ελλάδα άκουγε Πάνο Ιωαννίδη. Στίχους εκτός από τον Τάκη Βουλγαρίδη του έγραψε και ο Βαγγέλης Φυλακτός. Στη μουσική του ίδιου του Πάνου και τραγούδια τους έγιναν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αντίο γλυκιά μου αγάπη, για δέστε πως κατάντησα και όμορφη σεριώτησα, τα οποία είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια του Πάνου Ιωαννίδη. Επίσης, μεγάλη δημιουργία όπως ο Πυθαγόρας και ο Χρήστος Νικολόπουλος του έγραψαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Χαράμισα τα χρόνια μου και Όταν θα φύγω από τη ζωή, που θα ακουστεί για πάρα πολύ καιρό τη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα το 1968 και το 1969. Αντίο γλυκιά μου αγάπη, αντίο κρυφή μου χαρά, στα ξένα που πας μην ξεχάσεις. Κάποια καρδιά σ' αγαπά. Όσο κι αν έκλαψα, όσο κι αν πόνεσα, να σε κρατήσω αχ, άλλο δεν μπόρεσα. Όμορφη σεριώτησα, σ' αγάπησα, σ' αγάπησα και για το χατήρι σου τα γράμματα παράτησα. Το πικρό μου το αδείο θα σου πω, θα σου πω. Μ' αφού θα σε ευτυχισμένη, στο καλό, στο καλό. Μ' αν προδώσουν τα όνειρά σου και πληγώσουν την καρδιά σου, να πεις θα σε καρτερώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μ' αν προδώσουν τα όνειρά σου και πληγώσουν την καρδιά σου, να πεις θα σε καρτερώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Το 1965 με 66 τραγούδισε και τον πρώτο ύμνο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκέ, εντάξια παιδιά σου, όλοι σε θυμούν για το κατόρθωμά σου. Το πρωτάθλημα το πήρε.
Πανθεράικε, Πανθεράικε, ανήκητε και δυνάτε. Πανθεράικε, Πανθεράικε, ανήκητε και δυνάτε. Όλοι ήθελαν να τον δουν και να τον ακούσουν στα κέντρα διασκέδασης στην περιοχή τους. Αργότερα, ο Πάνος Ιωαννίδης εμφανίστηκε και σε πολλές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60 με Σεγόντο, την τραγουδίστρια Θάλια και πολλές φορές συνοδεία στον Μπουζούκι το γνωστό Γιώργο Μανισαλή. Κι έρχεται με πόνο κι ένα μέρο γάματο έχω κάνει μόνο. Πού να πρωτοδώσω, πού να πρωτοδώσω, ούτε το φουρνάρι δεν πιάνει να πληρώσω. Ούτε το φουρνάρι δεν φτάνει να πληρώσω. Είναι για καμαρωτή ο Θανάσης μου, ε. Έλα, πιέ. Άντε, άσπρο πάτο. Και οι πιστώσεις σκόπηκαν κι από το μπαγκάλι. Θεέ μου, τι να κάνω, Θεέ μου, τι να κάνω. Από τη στεναχώρια μου κοντεύω να πεθάνω. Από τη στεναχώρια μου κοντεύω να πεθάνω. Του χωρισμού η μέρα αύριο ξημερώνει. Πώς να φύγω μόνος, τι θα πω γίνεις μόνη. Άσε με να κλάψω πλάι στην καρδιά σου. Δώσ' μου να χορτάσω τα στέρνα φιλιά σου. Πριν γλυκό χαράξει θα με μακριά σου. Άσε με να κλάψω πλάι στην καρδιά σου. Σε όποιο μαγαζί και να τραγουδούσε, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αμερική όπου ξεκίνησε να πηγαίνει για περιοδίες, γινόταν το αδιαχώρητο. Θαυμαστές του έστρωναν κουβέρτες για να περάσει και να μπει στο μαγαζί ο Πάνος. Στο ραδιόφωνο τότε τον αποκαλούσαν βασιλιά του λαϊκού τραγουδιού. Ο Καζατζίδης εκφραζόταν με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο της ερμηνείας του. Η σύζυγός του, Δήμητρα Ιωαννίδου, έχει μιλήσει αποκλειστικά στο Εξιστορώντας μετά από χρόνια σιωπής, όπου εξιστορεί το τι έζησε στο πλάι αυτού του μεγάλου τραγουδιστή. Πώς ήταν ο Πάνος Ιωαννίδης στην καθημερινότητά του, με ποιους λαϊκούς τραγουδιστές διατηρούσε μεγάλη φιλία, αλλά και για ποιο λόγο τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε σιγά σιγά να απομακρύνεται από τη δουλειά. Γνωριστήκαμε το 68. Είμαστε από το ίδιο χωριό, σχεδόν, μαμά μου δηλαδή. Παιδιά ήμασταν και οι δύο, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι. Παντρευτήκαμε το 70. Ζήσαμε μια ζωή πολύ καλή, περίπου 40 τόσα χρόνια. Τι άλλο να σας πω, ήταν καλός σαν σύζυγος, σαν άνθρωπος, νομίζω δεν πείραξε κανέναν, εντάξει. Δεν ξέρω, με τη δουλειά του τα πήγαινε καλά, τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε πια να ξενυχτάει, δεν μπορούσε, τον πείραζε πάρα πολύ αυτή η νύχτα, δεν του άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω. Έχουμε λοιπόν ερωτήσει εδώ καλεντέρο ολόκληρο. Κύριε Ιωαννίδου, τον άντρα σας εσείς, πότε τον ακούσατε πρώτη φορά, πότε ακούσατε πρώτη φορά δικό του τραγούδι? Ήμασταν στις ΣΕΣ όταν είχε βγάλει το
μόνος μου περιπλανιέμαι και το ακούσαμε τότε, θυμάμαι στα ράδια γινόταν, δεν τολμούσες να ανοίξεις ραδιόφωνο, έπαιζε αυτό το τραγούδι. Και αργότερα είχε παρέα με τον θείο μου, τον γαμπρό της μαμάς μου, της αδερφής της, τον άντρα, ήτανε φίλοι. Και μετά με παρέες λίγο εδώ, λίγο εκεί στα σπίτια και έτσι γνωριστήκαμε. Και ενώ ήμασταν από το ίδιο μέρος, δεν είχαμε σχέση όμως, δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Και γνωριστήκαμε μετά με τον θείο μου, που ήταν φίλοι. Ο Πάνος σας φλέρταρε ή ήτανε προξενιό, να καταλάβω. Ναι, είχαμε, όχι πολύ καιρό, γύρω στους 6 μήνες. Φλερτ κρυφά, τότε δεν ήταν φανερά, δεν έπρεπε να βγαίνουμε πουθενά να φαινόμαστε. Κάτι καταφέραμε, κρυφά πήραμε μέρες και ξαφνικά το έμαθε ο πατέρας μου και για να μην έχουμε πολλούς καυγάδες και όλα αυτά, βάλαμε βέρες, ήρθε σπίτι, με ζήτησε και αυτό ήταν. Και από εκεί και πέρα με πήρε μαζί του κατευθείαν στην Αθήνα και ετοιμαζόμασταν πια να παντρευτούμε. Το 69 έγινε αυτό. Ο Πάνος τότε είχε ήδη κάνει όνομα και ήταν σε καλά... Ανέβαινε αρκετά δισκογραφικά, έτσι. Πάρα πολύ. Τότε στα Δειλινά, στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε ουρά περιμένα να παίξω, να αδειάζει για να ξαναμπαίνουν. Πρώτο πρόγραμμα, δεύτερο, ήταν πάρα πολύ. Αργότερα στο κέντρο Βεντέτα, πάρα πολύ και εκεί. Μαλώνανε τα κέντρα, ποιος θα τον πρωτοπάρει. Αυτό το ξέρατε πριν κατέβετε στην Αθήνα, ότι ξέρεις, ναι, ο άντρας μου κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά έχει και ένα αλφόνομα. Όχι, το ήξερα, βεβαίως και ήξερα. Μα αφού πήγαινα και μαζί του για κανένα βράδυ, έτσι για βόλτα, όχι τίποτε άλλο. Μας έπαιρνε εμένα και την αδερφή μου 2-3 φορές στο νυχτερινό. Αλλά φυσικά και το ξέραμε, όλοι ξέραμε. Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ λάτρης, του άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του άντρα μου. Εντάξει. Αυτά τι να σας πω. Αλλά... Τα τραγούδια του άντρα σας αρέσαν στον πατέρα σας, αλλά από ό,τι κατάλαβα το να σας πάρει για γυναίκα λίγο το είχε... του ξύνιζε, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Ο πατέρας μου δεν ήθελε απλώς να έχουμε τότε εκείνα τα χρόνια, το να έχει μια κοπέλα, ένα φίλο και να βγαίνει ραντεβού, ήταν πολύ μεγάλη τροπή. Δεν έπρεπε να μαθευτεί. Και έτσι έγινε και έμαθε ο μπαμπάς μου και ο άντρας μου αναγκάστηκε και συντόμευσε τον Αραβόνα. Ενώ το είχε με σκοπό σίγουρα. Αλλά θέλαμε λίγο αργότερα και αφού το έμαθε ο μπαμπάς ότι εγώ βγαίνω κρυφά, λίγο αγρίεψε, αλλά μέχρι σε ένα σημείο γιατί τον συμπαθούσε. Ήδη τον γνώριζε τον άντρα μου, ο μπαμπάς μου. Ήδη είχαν γνωριστεί με τις παρέες και όλα αυτά. Ο άντρας σας τι άνθρωπος ήταν, δηλαδή σηκώνατε το... Τι χαρακτήρας ήταν ο Πάνος Ιωαννίδης? Πάνος ήταν πολύ νευρικός, αλλά πολύ καλός. Νευρικός σε κάποια θέματα. Όχι πολλά, σε πολλά. Είχε κάποια νεύρα, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ τον έκαμα καλά, γρήγορα. Όχι, ήταν καλός χαρακτήρας. Με αγαπούσε πάρα πολύ, μου φερόταν πάρα πολύ καλά, αλλά και στους άλλους, όχι μόνο σε μένα. Τώρα τι να σας πω, δεν θα πω κακό, γιατί... Ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, είχαμε και τις προστριβές σαν ζευγάρι που ποιος δεν έχει, αλλά μέχρι σε ένα σημείο όμως τα βρίσκαμε πάντα, δεν είχαμε προβλήματα. Κατάλαβα. Κύριε Δήμητρα, ο άντρας σας τι τραγουδιά άκουγε, ποιον τραγουδιστή είχε για είδωλα, ας πούμε? Του άρεσε πάρα πολύ ο Καζαντζίδης βέβαια, αλλά πολλές φορές τον έπιανα να ακούει και νεανικά τραγούδια και μοντέρνα, ας πούμε τον έβλεπα να ακούει, αλλά συνήθως ήθελε Καζαντζίδη εκεί. Τον είχε γνωρίσει ποτέ το Στέλιο? Δεν νομίζω, όχι, από ό,τι θυμάμαι όχι. Είχαν ένα κοινό φίλο στη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι δεν γνωριστήκαν. Όχι. Αλλά ο ίδιος τραγουδούσε Στέλιο? Όχι. Δεν έλεγε τραγούδια του Στέλιου. Όχι, ούτε σε παρέες, όχι δισκογραφικά απαραίτητα, ούτε σε παρέες.
δεν προλάβαινε γιατί ήδη είχε πολλά δικά του. Όμως, πριν να γίνει τραγουδιστής, τραγουδούσε του Καζαντζίδη τα τραγούδια στο χωριό του, στις παρέες, έτσι. Μετά που έγινε τραγουδιστής, δεν προλάβαινε, γιατί είχε πάρα πολλά, το ένα πίσω από το άλλο βγάζανε τραγούδια δίσκους. Και δεν προλάβαινε να πει άλλα, τη νύχτα στα κέντρα, τα πρωινά μετά, αφού έλεγε τα δικά του, λέγανε και κάτι βαριά μετά το πρωί. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή και μου λέει. Κάτι βαριά τραγούδια που δεν τα ξέρω εγώ. Τα ξέρω εγώ και φαντάζομαι τα ποια είναι. Κύριε Δήμητρα, ο άντρας σας έχει κάνει, νομίζω, το πικ της καριέρας του. Ήταν η δεκαετία του 70 και του 80, σωστά. Ναι, 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 ναι. Πιο πολύ ήταν το 70, βέβαια, και πριν 67-68 τότε πάρα πολύ, μέχρι το 75 πάρα πολύ. Είχε φύγει Καναδά, είχε φύγει Αυστραλία, πάρα πολύ, δεν προλάβαινε τότε. Μετά το 80 άρχισε να μην έχει πολύ δισκογραφία και άρχισε να βαριέται, να μην θέλει πολύ το ξενύχτη, σιγά σιγά, και απομακρύθηκε. Μετά, να καταλάβω, τελευταία φορά που τραγούδησε σε κέντρο πότε ήταν? Ήταν νομίζω στην Κύπρο, πήγαινε πάρα πολύ τελευταία στην Κύπρο, στη Λεμεσό νομίζω, ναι, τελευταία φορά εκεί. Με άλλους μαζί πηγαίνανε πολλές φορές στην Κύπρο, πάρα πολλές. Τα τελευταία χρόνια πολύ στην Κύπρο, δεν σταματούσε καθόλου να πηγαίνει και να έρχεται. Ναι, Κύπρο, δεν ξαναδούλεψε εδώ Αθήνα μετά, από ό,τι θυμάμαι. Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχε, πέρα από τον Καζαντζίδη, είχε γνωρίσει κάποιους από τους μεγάλους εκείνης της εποχής, δηλαδή Διονυσίου, Αγγελόπουλο, Γαβαλά, ας πούμε, κάποιους τέτοιους να έχει προστριβές μαζί τους? Ναι, με τον Αγγελόπουλο πάρα πολύ είχαν γνωριστεί, είχαν φιλίες, είχαν με τα μικρά ονόματα, πήραζε ο ένας τον άλλον. Αυτοί τότε είχαν ένα, από ό,τι μου έλεγε, τώρα μου έρχονται στο μυαλό σιγά σιγά, κάπου μέσα στο κέντρο, στην Αθήνα, στην Ομόνη, αλλά δεν ξέρω να σας πω, νομίζω σαν τον Βριάμπ, δεν είμαι σίγουρη, είχε ένα σαν καφενείο, σαν, και ήταν στέκη των μουσικών και τραγουδιστών. Και πηγαίνανε όλοι, μιλάμε φίρμες, όχι μόνο απλοί, και γνωριζόντουσαν όλοι εκεί μέσα. Μέχρι και πολύ μεγάλα ονόματα. Ήταν το στέκη τους εκεί. Και γνωριζόντουσαν έτσι εκεί όλοι μαζί, από ό,τι θυμάμαι. Είχε κάποιον, πώς να το πω, έναν, είχε κάποιο αποθυμένο τραγούδι ο άντρας που να ήθελε να το πει, αλλά δεν πρόλαβε? Δεν θυμάμαι να μου έλεγε κάτι τέτοιο. Του άρεσαν κάποια τραγούδια, αλλά δεν θυμάμαι. Τώρα και να ήταν, μπορεί να μην το θυμάμαι εγώ. Να συζητήσαμε και να μην το θυμάμαι. Κατάλαβα. Αγαπημένο συνθέτη είχε? Ξέρω ότι είχε κάνει πολύ καλή δουλειά με τον Γκάξο και τον Βουλγαρίδη. Άκουσα το Νικολόπουλο πολύ, το Νικολόπουλο είπε ένα πολύ καλό τραγούδι και άλλα ακόμα. Όχι μόνο με τον Κάτσο, και με άλλους, με τον αυτόν, με τον Κινούς είχε πει ένα πάρα πολύ ωραίο. Μετά κάτι άλλο που δεν θυμάμαι, και είχε γράψει και πολλά και ο ίδιος. Όργανο μουσικό ήξερε να παίζει, κιθάρα, ας πούμε, ακορντεόν. Πριν να γίνει τραγουδιστής έπαιζε σε γάμους κιόλα ακορντεόν. Μετά όχι. Λίγο γρατσούλα για ένα μπουζούκι εδώ στο σπίτι, με ζάλιζε λίγο, αλλά όχι, δεν έπαιζε όργανο. Απλώς του άρεζε, τίποτε άλλο όμως. Τα τελευταία χρόνια του Πάνου Ιωαννίδη πώς ήταν? Ήταν ήσυχα, ήταν καλά. Είχαμε το εξοχικό μας, είχαμε τη δουλειά μας, πηγαίναμε, ερχόμασταν, και μετά στο τέλος αρρώστησε για 2 μήνες και μου φύγε. Πόσο χρόνο πέθανε πάνω? 69. Το 2013? Το 12. Για πείτε μου ένα περιστατικό που θυμάστε από τον άντρα σας, ένα όμορφο περιστατικό, κάτι που σας έχει μείνει χαραγμένο. Μα τι να σας πω τώρα όμως, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα, ή δεν ξέρω τι θα έπρεπε να πρωτοθυμηθώ, είναι μια ζωή ολόκληρη, αλλά δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω τα μου ερχότανε, μου έλεγε τα τραγούδια του, τι έπρεπε, πώς πέρασε στη δουλειά του, πώς δεν πέρασε, εδώ στο σπίτι μου έφερνε αρκετούς, κάτι θυμάμαι τότε
μέχρι και η Σόφη Ζανίνου ερχότανε, η Μίκα Καζατζή, ο Τζανετίσε, τότε θυμάμαι δουλεύαν όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι όμως κάτι να σας πω και να είναι έντονο, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν θυμάμαι. Από τα μαγαζιά, όσες φορές πήγατε να τον δείτε, θυμάστε κάποιο περιστατικό έτσι λατρείας που να βλέπατε και να λέτε αυτός είναι ο άντρας μου που το λατρεύουν από κάτω? Πάρα πολύ. Και μάλιστα εδώ στις Τσιτσιχές δούλευε με τον Ζαγοραίο. Ποιοι άλλοι ήταν δεν θυμάμαι να σας πω. Ήταν και άλλοι όμως. Και επειδή είχα πάει ένα βράδυ, ήρθε μια παρέα και μου λέει: «Σας παρακαλούμε, τι τον έχει το κύριο?» Λέω: «Ο σύζυγος». «Πω πω, τα συγχαρητήρια, δεν το ξέραμε». Λέγανε τα παιδιά, ήταν κάτι νέα παιδιά εδώ στις Τσιτσιχές, θυμάμαι. Μετά, κατά τα άλλα, δεν προλάβαινα. Εγώ τα πήγαινα στο μαζί του όσες φορές με έπαιρνε, πολύ λίγες φορές. Δεν προλαβαίναμε να καθίσουμε μαζί, γιατί όλοι τον θέλανε στα τραπέζια να κουβεντιάζουν και έτσι. Και γι' αυτό και δεν πήγαινα κιόλα. Και δεν μου άρεσε εμένα η νύχτα. Ήθελε όμως να έρχεται η οικογένεια στο μαζί να τον βλέπει, ή ήθελε να τα έχει χωριστά, δηλαδή άλλο επαγγελματικά, άλλο στο σπίτι? Όχι, δεν είχε πρόβλημα, όχι. Ας πούμε τα νύψια τα παιδιά τότε που ήταν μικρά τα έπαιρνε, δεν είχε πρόβλημα. Και εγώ όταν ήθελα να πάω, αλλά δυσκολευόταν και εκείνος και εγώ. Πήγα στη Γερμανία το 71, δεν θυμάμαι, 72, με πήρε μαζί του 15 μέρες. Ήτανε τόσο πολύ δουλειά και κουράστηκε και εκείνος και εγώ. Και είπαμε όχι πια ξανά. Εγώ, γιατί εκείνος νύχτα δούλευε, εγώ νύχτα κοιμόμουν. Το πρωί κοιμόταν εκείνος, εγώ ξυπνούσα, δεν βόλευε η κατάσταση αυτή και έτσι δεν με ξαναπήρε. Κύριε Δήμητρα, για να το κλείσουμε, να μου πείτε κάτι το εξής. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι από τον άντρα σας? Για μένα ή... Ναι, για σας πρώτα και αν είχε εκείνος ένα δικό τραγούδι. Όχι, εκείνος δεν είχε κάτι συγκεκριμένο. Κατά μέρες τραγούδα. Δεν τραγούδαγε στο σπίτι δικά του τραγούδια. Μόνο όταν ήταν να κάνει πρόβες. Μπορούσε να λέει άλλα, εκείνος του άρεσε πάρα πολύ να γράφει και αν μάλλον μαζί μου μια μέρα θα μου γράφε στίχους. Αυτό ήταν το δικό του. Εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι δηλαδή να πω. Τώρα κάποιες φορές άκουσα κάτι που δεν τα θυμόμουν καθόλου τα τραγούδια. Δεν ξέρω που τα άκουσα, πάλι στο YouTube νομίζω. Και λέω, πω τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου. Γιατί είχε πάρα πολλά και... Τι να πρωτοθυμηθείς. Τώρα τελευταία μου είχε κάνει εντύπωση ένα, πάντως που δεν το θυμόμουν καθόλου. Και ήθελα να το κρατήσω και δεν το κράτησα. Πρέπει να το έχω βάλει κάπου στο ίντερνετ, αλλά δεν θυμάμαι. Κυρία Δήμητρα, αν δεν έχετε να θυμηθείτε κάτι παραπάνω, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Όχι, παιδί μου, δεν έχω τίποτα και αυτό δεν ξέρω, δεν έπρεπε ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ σας λέω ότι έπρεπε, διότι ο άντρας σας αξίζει αφιέρωμα, έστω και από εμάς που είμαστε μικροί και σιγά σιγά κάποια στιγμή θα έρθει και από τα κανάλια. Κάθε εγώ ξέρω ότι άξιζε ο άντρας μου πάρα πολύ. Απλώς λέω, εάν ήταν από τις πολύ όμορφους ο άντρας μου, θα ήταν πρώτο όνομα. Και αν είχε και λίγο πιο πολύ κύκλο, δεν θέλησε να έχει κύκλο. Για πολλά θέματα. Θα ήταν πολύ ψηλά, αλλά ήθελε πιο ήρεμη κατάσταση. Ήθελε ήρεμη ζωή. Ναι, έτσι πράγματι. Γιατί είδε πάρα πολλά που δεν του άρεσαν, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και δεν θα ήθελε να είναι πλεγμένος σε εκείνα τα θέματα. Και γι' αυτό και έμεινα απ' έξω, αλλά δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγανε. Πρέπει να φύγω από τον κόσμο. Ο Πάνος Ιωαννίδης ήταν χαρακτήρας που δεν επεδίωκε την αυτοπροβολή χαμηλών τόνων, ίσως και αυτοεκτίμησης όπως μας αναφέρουν οι Συγχωριανίτου από την Πεντάπολη Σερών, αλλά και οξύς όταν ένιωθε ενοχλημένος από τον κύκλο του. Μερικοί εκμεταλλεύτηκαν το ταλέντο του και το χαρακτήρα του και έτσι παρουσίασαν πολλά δικά του τραγούδια ως δικά τους. Αυτή σε περιμένω, αυτή σε καρτερώ, για χάρη σου με χτενώ. Για χάρη σου πονώ, να'ρθεις σε περιμένω, να'ρθεις σε καρτερώ, για χάρη σου πεθαίνω, για χάρη σου πονώ. Για
κάτι κακούργα ξενιτιά μου φέρθηκε σκληρά. Χάρηκε στον υδρότα μου, μαύρισε στη ψυχή μου και στείλε στον τόπο μου ρημάδι το κορμί μου. Ένας άντρας ζει για μια υπόληψη, αυτό δεν το κατάλαβες κυρία. Γι' αυτό το αίσθημά σου το έχω για απορρίψη και γράψα τέλος τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό το αίσθημά σου το έχω για απορρίψη και γράψα τέλος τη δική μας ιστορία. Στη δυστυχία με σπρώχνες κι εγώ που σε αγάπαγα μαράζωνα κοντά σου. Τώρα είμαι ένας άντρας ξοφλημένος, ζωντανός μα κατά βαθός πεθαμένος. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πάνου Ιωαννίδη όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης είναι το 1995 στην εκπομπή Λαϊκό Τραγούδι, όπου τραγούδησε τη μεγάλη και πιο γνωστή του επιτυχία «Μόνος μου περιπλανιέμαι, μόνος μου γυρνώ». Από εκεί και έπειτα θα αποτραβηχθεί από την καθημερινότητα, τα πάλκα και τις δισκογραφικές εταιρείες, θα μείνει στο σπίτι του, όπου και θα φύγει από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών στις 23 Δεκεμβρίου του 2012. Πάντοτε πονώ, αχ για το δικό μας, αχ το χωρισμό. Σαν να γυρίσε κοντά μου, κουκλά μου γλυκιά, εκεί φάει το μαράζι και η μοναξιά. Μόνος μου γυρνώ, σαν πουλάκι μες στην πορά, ψάχνω να σε βρω. Καθήκες και γκρέμισες όλα τα όνειρά μου, ζήσουνα για μένα η δεύτερη καρδιά μου. Ξαναγύρισε κοντά μου, κουκλά μου γλυκιά, με κοιτάει το μαράζι και η μοναξιά. Α, 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 α.
δεκαετία του 70 θα φτάσει και στο απόγειο της δόξας του. Ο Πάνος Ιωαννίδης ξεκίνησε την καριέρα του τραγουδώντας βαριά ζεμπέκικα, τραγούδια του πόνου, της ξενιτιάς αλλά και του θανάτου, ακολουθώντας την πεπατημένη της σχολής Καζαντζίδη. Ήταν δηλαδή ένα τέχνασμα των εθεριών που προσπαθούσαν να υποκαταστήσουν τον Καζαντζίδη, ο οποίος είχε αποχωρήσει λίγα χρόνια πριν από τη δισκογραφία. Ο Ιωαννίδης όμως τη δεκαετία του 70 συνεχίζει ακάθεκτος και κάνει δικές του εμπορικές επιτυχίες, αποφεύγοντας πλέον να μιμείται το Στέλιο Καζαντζίδη. Του χωρισμού η μέρα αύριο ξημερώνει. Πώς θα φύγω μόνος, τι θα πω γίνεις μόνη. Άσε με να κλάψω πλάι στην καρδιά σου. Δώσ' μου να χορτάσω τα στερνά φιλιά σου. Πριν λίγο γαράξει θα με μακριά σου. Άσε με να κλάψω πλάι στην καρδιά σου. Στη ζωή σαν τρελή γυρίζουμε και ρωτάμε γιατί. Το πικρό μου το αδείο θα σου πω, θα σου πω. Μα αφού θα σε ευτυχισμένη στο καλό, στο καλό. Μ' αν προδώσουν τα όνειρά σου και πληγώσουν την καρδιά σου, να πεις θα σε καρτερώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μ' αν προδώσουν τα όνειρά σου και πληγώσουν την καρδιά σου, να πιστά σε καρτερό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τότε κυκλοφορεί και το τραγούδι «Ένας άντρας ξοφλημένος» ή πιο γνωστό ως «Χαράμισα τα χρόνια μου» σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Το κομμάτι γίνεται χρυσό και τον καθιστά γνωστό στο Πανελλήνιο. Τη δεκαετία του 80 ηχογραφεί ξανά, παλιώς το επιτυχίες και καταφέρει με την πιο όρημη πλέον φωνή του να το απονεμηθεί χρυσός δίσκος το 1982. Σε αυτόν υπάρχουν τα καλύτερα τραγούδια του, ενώ τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να ηχογραφεί νέα κομμάτια παρότι πλέον δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Μακεδονία, συνεχίζοντας παράλληλα τις εμφανίσεις σε κέντρα. Πέρα από τις επανηχογραφήσεις, ξεκινά να βγάζει και τα λεγόμενα καψούρικα, δηλαδή τραγούδια που ήταν στο πνεύμα της εποχής δεκαετίας του 80, τα οποία γίνονται και αυτά τεράστιες εμπορικές επιτυχίες. Μερικά από αυτά σε επανεκτελέσεις: Το πικρό μου το αντίο. Να λησμονέσω δεν θα μπορέσω. Πρέπει να φύγω από τον κόσμο. Όταν θα φύγω από τη ζωή, θα σπάσω τον μπουζούκι μου. Αντίο, γλυκιά μου αγάπη. Μόνος μου περιπλανιέμαι. Οι μεγάλες ομορφιές να έρθει σε περιμένω και βάλε, παιδί μου, βάλε με μπουζούκι τον Γιάννη Παλαιολόγου. Βάλε, παιδί μου, βάλε. Βάλε να πιω ακόμα. Η προδομένη αγάπη μου στέγνωσε το στόμα. Θα σπάσω το μπουζούκι μου απάνω στον καημό σου. Σαν ναύαγο σε έπνιξε κύμα το βάσανό σου. Σαν ναύαγο σε έπνιξε κύμα το βάσανό σου. Φοβάμαι στον καθρέφτη μου
να δω το πρόσωπό μου. Με γεράσες και άσπρισα από το βάσανό μου. Από τη μια με έκαιγες και από την άλλη εγκλέγες και την καρδιά μου τσάκισες και πήρες το μυαλό μου. Τώρα είμαι ένας άντρας ξοφλημένος, ζωντανός, μα κατά βάθος πεθαμένος. Μα σ' αγαπώ κι όσα κατραβώ, στα συγχωρώ και σβήνω. Οι πονεμένες οι καρδιές όλα τα καταπίνω. Οι πονεμένες οι καρδιές όλα τα καταπίνω. Πάνος Ιωαννίδης αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά και μια συνέχεια στα λαϊκά αφιερώματα που κάνουμε στο Εξιστορώντας, διότι είναι μια φωνή οποία μεγαλούρισε τη δεκαετία του 60, του 70 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, αλλά έτυχε να περάσει το περιθώριο από επιλογή του, λόγω του ότι δεν του άρεσε πλέον ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και παρέμεινε στο περιθώριο σιγά σιγά αποτραβηγμένος από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μεγάλους συνθέτες της εποχής και είναι πραγματικά κρίμα, όπως και για τους υπόλοιπους συνθέτες και τραγουδοποιούς, τους οποίους έχουμε αναφέρει κατά καιρούς στο Εξιστορώντας, να μην του γίνεται ένα καθώς πρέπει αφιέρωμα στην τηλεόραση. Και αν δεν κάνουμε λάθος, είναι το πρώτο αφιέρωμα που του γίνεται ποτέ σε διαδικτυακό και πανελλαδικό επίπεδο. Τον Πάνο Ιωαννίδη θα μπορούσαμε να τον αποχαιρετήσουμε με πάρα πολλά από τα τραγούδια του. Κάποιοι θα έλεγαν «Βάλε παιδί μου, βάλε», «Ένας άντρας ξοφλημένος», «Το πικρό μου το αντίο», «Χάρη αν ήσουν άνθρωπος, Κυριακή στην ξενιτιά». Όμως το Εξιστορώντας τον αποχαιρετάει με το τραγούδι με το οποίο έμεινε γνωστό στο Πανελλήνιο. «Μόνος μου περιπλανιέμαι». Αχ το χωρισμό. Ξαναγύρισε κοντά μου, κουκλά μου γλυκιά. Μ' έχει φάει το μαράζι και η μοναξιά. Ψάχνω να σε βρω.
Χαθήκες και γκρέμισες όλα τα όνειρά μου. Σύσουνα για μένα η δεύτερη καρδιά μου. Ξαναγύρισε κοντά μου, κούκλα μου γλυκιά. Με έχει πάει το μαράζι και η μοναξιά.